Το φάρμακο στην ακρίβεια ψάχνει ανεπιτυχώς το Maxim με νέες μεγάλες ανατιμήσεις από την αρχή του νέου έτους να βρίσκονται πρώτων πυλών. Τα σημάδια δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και η ανησυχία των πολιτών είναι έκδηλη, γεγονός που αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τα τρόφιμα ανεβαίνουν. Αντί να κατεβαίνουν, ανεβαίνουν όλα. Είναι ανυπόφορο. Δεν αντέχει τσέπη. Στην τελευταία δημοσκόπηση Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, 6 στους 10 από τους ερωτηθέντες απαντούν χωρίς δισταγμό πως η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που τους απασχολεί. Και αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στην κοινωνία. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, και είναι λίγο δύσκολο για τους ανθρώπους, και σχεδόν όλοι οι μικρομεσαίοι είμαστε και είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να το σκεφτούν. Ο κόσμος έχει πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και η πραγματική οικονομία. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο στην Ελλάδα έτρεξε το 3,8% εναρμονισμένος για να μπορεί να συγκριθεί με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η ακρίβεια ωστόσο κινείται με τέτοιους ρυθμούς που αφοπλίζει την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να τη δαμάσει με καρτελάκια, μείωση τιμής και καλάθι του καταναλωτή, αλλά και πρόστιμα και απειλές προς τις πολυεθνικές. Όμως οι εικόνες στις γειτονιές και τα σούπερ μάρκετ ξυπνούν μνήμες από μνημονιακά χρόνια. Αντικλεπτικά σε μπουκάλια λάδι, μισοάδια καρότσια, αγορά μικρών ποσοτήτων κρέατος και άλλα πολλά ακόμη. Παίρνουμε τα απαραίτητα. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλη οικογένεια. Εντάξει, τα κουτσόπιτα παίρνω. Είναι τόσο απαραίτητα. Δεν μπορούμε να πάμε κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Το όλο αυτό σκηνικό έχει αντίκτυπο στο πορτοφόλι των καταναλωτών, με την έρευνα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων να καταδεικνύει ότι ο μισθός των Ευρωπαίων εργαζομένων εξακολουθεί να μειώνεται σε πραγματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες σημειώνουν κέρδη πέραν του πληθωρισμού. Για παράδειγμα, η μεταβολή των πραγματικών μισθών στη χώρα μας το 2023 ήταν μείον 0,2%, την ώρα που η μεταβολή των πραγματικών κερδών ήταν στο συν 5,9%. Έτσι, πολύ απλά, από τη μία η συνεχιζόμενη ακρίβεια και από την άλλη τα ανεπαρκή εισοδήματα δείχνουν ότι αναμένεται να διωγγωθούν οι δυσκολίες για τα ελληνικά νοικοκυριά.